Βέβαια, θα γίνει βιντεοσκόπηση αυτής της επιχείρησης και θα μπορούν, κάνοντας αυτή τη χαμηλή πτήση, να μπαίνουν στο FIR, στο ελληνικό FIR, και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο, με το πρόσχημα ότι κυνηγούν διεθνώς τρομοκράτες του ΠΚΚ, να μπαίνουν, βγαίνουν όποτε θέλουν στον ελληνικό αέριο χώρο. Mm-hmm. Ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία κυκλοφορούσαν και θεωρείται εμπνευστής αυτής της αποκάλυψης ο Σάββας Καλλιτερίδης. Όμως έκανε και άλλα πράγματα. Στην περιοχή της Βόρειας Τουρκίας ήταν αυτός που είχε βρει, όπως και πολλά άλλα μέλη του κλιμακίου της Σμύρνης, κρυπτοέλληνες και κρυπτοχριστιανούς. Είχε καταφέρει σε συνεργασία με το ΠΚΚ να ξεκινήσουν οι πρώτοι πυρήνες αντίστασης στην περιοχή του Πόντου με κρυπτοχριστιανούς και κρυπτοέλληνες. Επίσης, είχε καταφέρει να βρει στοιχεία για την περίφημη στρατιά του Αιγαίου και να φωτογραφίσει σενάρια επιθέσεων σε ένα πόλεμο ολίγων ημερών με την Ελλάδα, και αυτό ήταν πραγματικά που δημιούργησε τις μεγάλες εντάσεις. Mm-hmm. Αυτό ήταν και η αφορμή, στάθηκε η αφορμή, ώστε ο πρώην διοικητής της ΑΕΠ, ο Ναύαρχος ο Λεωνίδας Βασιλικόπουλος, να συντάξει ένα έγγραφο, ενώ είχε αποχωρήσει από την υπηρεσία προς τον επόμενο διοικητή, τον κύριο Σταυρακάκη, και να του τονίζει ότι το αποτελεσματικό έργο του Καλλιτερίδη είναι τόσο σημαντικό που πρέπει με κάθε τρόπο να φύγει από την Τουρκία, να επιστρέψει στην Ελλάδα, διότι ό,τι ήταν να δώσει το έχει δώσει. Είναι επίφοβο να παραμένει στην Τουρκία ο Σάββας Καλλιτερίδης. Υπογράμμιζε την προσεκτική δηλαδή χρησιμοποίησή του λόγω του εξαιρετικού έργου που είχε επιτύχει. Έκανε και άλλα πράγματα. Πες μας κάτι περισσότερο για τον εντοπισμό Ελλήνων αγνοωμένων σε τουρκικά στρατόπεδα. Ήταν ένα έργο που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90, τότε που οι πληροφορίες όλες αυτές που είχαν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια είχαν αρχίσει και είχαν γίνει αποδείξεις πια. Ξεκίνησαν να γίνονται αποχρώσεις ενδείξεις και μετά έγιναν αποδείξεις. Εντοπίστηκαν με την βοήθεια και τη συμμετοχή του συνταγματάρχη Γιαννόπουλου, ενός επίλεκτου συνταγματάρχη που ήταν και αυτός, ανήκει και αυτός στο κλιμάκιο της Σμύρνης, και στην περιοχή του Μπολού και του Ντενισλή, mm-hmm. σε δύο στρατιωτικές ζώνες, είχε εντοπιστεί ένας μικρός αριθμός επιζώντων αγνοωμένων στις δύο αυτές περιοχές. Ο Σάββας Καλλιτερίδης συνέχισε αυτή την προσπάθεια. Δεν βρήκε ο ίδιος επιζώντες. Γιατί φαντάζομαι ότι μετά από τις αποκαλύψεις και από όλα αυτά που έγιναν, θα μεταφέρθηκαν και θα μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές, ή θα ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβασή του να μπει σε μια στρατιωτική φυλακή. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αλλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος απεκάλυψε τους ομαδικούς τάφους στη Βόρεια Κύπρο. Με δύο λόγια δηλαδή, ο Σάββας Καλλιτερίδης όλα τα μήκη και τα πλάτη της. Όργωνε όλα τα μήκη και τα πλάτη της. Ακριβώς. Και αυτό, Θανάση, δημιουργούσε και ενδοϋπηρεσιακά προβλήματα πολλές φορές. Αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης, ότι οι ζώνες ευθύνης του κλιμακίου της Σμύρνης, πολλές φορές, επειδή ήταν πάρα πολύ σημαντικοί οι άνθρωποι που δημιουργούσαν αυτές τις επιχειρήσεις, δημιουργούσαν προβλήματα στην άλλη ομάδα, στο κλιμάκιο της Άγκυρας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα και να υψώνονται φωνές διαμαρτυρίας. Αλλά θα θυμηθούμε τις δηλώσεις του Ντενκτάς που είχε πει το 1996 ότι δεν υπάρχουν αγνοούμενοι εν ζωή. Ήταν έργο του Σάββα Καλλιτερίδη, ο οποίος είχε αποκαλύψει τους τάφους στο βόριο κομμάτι της Κύπρου και αναγκάστηκε μετά να κάνει τις δηλώσεις αυτές ο Ντενκτάς και να κάνουν το γύρο του κόσμου. Ήταν, νομίζω, Ελένη, πολύ χρήσιμα όσα ακούσαμε για την δράση και την προσφορά του Καλλιτερίδη, γιατί από κάποιους κύκλους και κάποιοι επιχείρησαν να τον σπηλώσουν. Ευχαριστούμε πολύ και τον συνάδελφο τον Πέτρο Κασιμάτη και την πολιτική μας συντάκτρια την Ελένη Καλογεροπούλου. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με τη συγκλονιστική μαρτυρία ενός Κούρδου αγωνιστή, ενός 53χρονου σήμερα Κούρδου αγωνιστή, του Πέτρου Χασάν, ο οποίος έζησε 6 χρόνια στο Αντάρτικο, πολέμησε 6 χρόνια στα βουνά του Κουρδιστάν, συνελήφθη και έζησε 5 χρόνια στις φυλακές της Τουρκίας και ένιωσε στο κορμί του, ένιωσε στο πετσί του όλη την θηριωδία των Τούρκων στρατοκρατών.